Ακούστε σημείωμα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου μου το έστειλε ο συνάδελφος ο Δασκαλάκης ο Μανός και άμεσα επικοινώνησα και με τον κύριο Μανουσάκη, ο οποίος μας ακούει, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έκλεισαν 2 από τις 6 κλίνες μεθ λόγω αποχώρησης ενός γιατρού που διορίστηκε στο Βενιζέλιο. Με εντέλεστε. Καλημέρα. Όχι, είναι... Καλημέρα. Είναι οι θέσεις οι οποίες προκυρήθηκαν στο Βενιζέλιο και που βγήκε σήμερα. Υπάρχουν δημοσιεύματα ότι ορκίζονται οι γιατροί στο Βενιζέλιο. Ναι. Οι γιατροί που ορκίζονται για αναισθητολή στο Βενιζέλιο είναι από άλλα νοσοκομεία. Έτσι. Ο ένας γιατρός είναι από το Παγνή, από τη μονάδα νεογνών, και ο άλλος είναι από το νοσοκομείο Γενικολάου, από τη ΜΕΘ. Οπότε με νέα προκήρυξη διορίστηκε στο Βενιζέλιο. Αυτός είναι ο ένας από τους δύο που. Ναι. Πιάσαμε δουλειά. Εμάς είχε προσφέρει, είναι πολύ καλός γιατρός, είχε προσφέρει πάρα πολλά στο νοσοκομείο μας. Ήταν επιλογή του να κάνει αίτηση για τη θέση του Βενιζέλιου, είχε το δικαίωμα. Όπου όμως χάσαμε έναν από τους 4 γιατρούς, μένει η ΜΕΤ με 3 γιατρούς. Οπότε με 3 γιατρούς δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν οι 6 κλίνες. Ήταν μονόδρομος να μειωθούν τα κρεβάτια από 6 σε 4. Οπότε έχουμε αυτή τη στιγμή 2 κλίνες μεθ λιγότερες και σε επίπεδο νοσοκομείου Γενικολάου, αλλά και συνολικά στην Κρήτη, γιατί η κυρία Δουλγεράκη, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, από το ένα νοσοκομείο μεταφέρονται ασθενείς για μεθ στο άλλο. Και σε εμάς πάρα πολλοί ασθενείς έρχονται από το νοσοκομείο του. Σωστά, και πολύ συχνά μάλιστα. Ναι, και επίσης και από τη Ρόδο, από το νοσοκομείο της Ρόδου, που έχει εκεί μία μεθ με 6 κλίνες, όταν είναι γεμάτες και δεν έχουν πλέον που να νοσηλευτούν, είναι συχνό το φαινόμενο να φέρουν στην Κρήτη και στο νοσοκομείο Αγίου. Ωραία, έφυγε. Έφυγε ο ένας, διορίστηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μείνανε οι 3, κλείσανε οι 2 από τις 6 κλίνες. Ο ένας, έτσι ακριβώς, εκεί θα πήγαινα. Σε παράταση. Έχει περάσει το ηλικιακό όριο των 27 ετών, είναι ο διευθυντής της ΜΕΘ, ο κύριος Μασούντ, ο οποίος συνεχίζει, γιατί ξέρει ότι παρότι όποτε θέλει μπορεί να συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει με νομικές παρατάσεις, κάνει ο ίδιος αίτηση, γιατί αν φύγει ο άνθρωπος αυτός πλήγει, τελείωσουμε. Έτσι, τώρα έχει προκηρυχθεί μια θέση, υπάρχει μια υποψηφιότητα, ελπίζουμε να τελεσφορήσει αυτή η υποψηφιότητα. Αν τελεσφορήσει, αυτός ο γιατρός θα πιάσει τη δουλειά σε 4 μήνες περίπου. Μάλιστα. Τόση είναι η διαδικασία του διορισμού. Πάντως, κάνει 3 με 4 μήνες να βγει το φέρι. Πάντως, για όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται με την υποστελέχωση των νοσοκομείων, για όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ελλείψεις γιατρών κλπ., ευθύνονται και οι ίδιοι γιατροί, γιατί λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης από τη δική του την πλευρά, τόσες προκηρύξεις, άγωνοι διαγωνισμοί και οι προκηρύξεις, αλλά από την άλλη ούτε κουβέντα ούτε για τα εργασιακά, ούτε επίσης για τους μισθούς. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, έχει πει για τους μισθούς ο Γεωργιάδης, αλλά λέει ότι δεν μπορούμε να τους αυξήσουμε, γιατί αν τους αυξήσουμε θα πρέπει να βάλουμε ακόμα ένα ένφια. Λες και ο μόνος τρόπος να αντλήσει έσοδα το δημόσιο ή να δώσει αυξήσεις είναι να βάζει ένφια. Δεν μπορούν να κάνουν αναδιανομή των κονδυλίων και να κόψουν από αυτά που δίνουν για εξοπλισμούς ή για άλλα ζητήματα που γίνονται σπατάλες ενδεχομένως στο δημόσιο και να εξοικονομήσουν για τη δημόσια υγεία. Καλά, αυτό έρχεται βέβαια σε πλήρη αντιπαράθεση με αυτό που έλεγε προεκλογικά ο Πρωθυπουργός. Αν θυμάστε, κυρία Δουλγεράκη, ο Πρωθυπουργός και εδώ στο νησί που ήρθε, είπε ότι η υγεία θα είναι προτεραιότητα για την επόμενη θητεία της κυβέρνησης. Μάλιστα. Έτσι το είπε προεκλογικά. Και μάλιστα, το μόνο που έχει κάνει ως προτεραιότητα είναι να βάζει απογευματινά χειρουργία, χαρά και να πληρώνουν οι ασθενείς. Δεν έχει βάλει επιπλέον χρήματα από το. Πάντως, κύριε Μανουσάκη, αυτά που λέμε σήμερα έρχονται και κουμπώνουν με το θέμα το οποίο έχει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Προσέξτε, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει, αλλά θα την διαβάσετε στην πορεία. Σπατάλησε ιδιώτη φιδό στο δημόσιο την ώρα που στενάζει η δημόσια υγεία. Δίνουν την ιατρική κάλυψη της γνωσού σε ιδιώτες. Γιατρός με 11.222 ευρώ το μήνα και ετήσια δαπάνη 288.000 ευρώ μαζί με 2 διασώστες. Την ώρα που φεύγει ο ένας γιατρός από την παιδοψυχιατρική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και κλείνει η παιδοψυχιατρική γιατί δεν μπορεί να αντέξει μόνο ένας
σαφέστατα τις εφημερίες. Την ώρα που 8 του μήνα υπάρχουν στάσεις εργασίας, φαντάζομαι να το ξέρετε και αυτό στο Ηράκλειο, συμμετοχή στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 17 Απριλίου και πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο πριν από το Πάσχα, όπως μας έλεγε μόλις χθες ο Δημήτρης Βρύσαλης. Αυτό που λέτε για τα χρήματα που θα πάνε στον ιδιώτη γιατρό, οι 11.000 ευρώ, να πούμε ότι... Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, το Υπουργείο Πολιτισμού εισπράττει τεράστια ποσά από τους αρχαιολογικούς χώρους της Κρήτης. Και εδώ εμείς έχουμε τη Σπιναλόγκα που έχει τεράστια επισκεψιμότητα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα, πως αν θέλει το κράτος μπορεί να βρει χρήματα να δώσει για τις αυξήσεις των μισθών. Έτσι, συνολικά μπορεί να ενεργοποιήσει και να πάρει χρήματα, για παράδειγμα, από τις πράξεις των αρχαιολογικών πόρων. Δηλαδή, είναι ένα παράδειγμα που δείχνει, μπορείς να δώσεις στον ένα γιατρό 11.000 και την ίδια ώρα ο γιατρός της ΜΕΘ να παίρνει 1.700-2.000 ευρώ. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ προκλητικό αυτό το πράγμα. Αλλά είναι κυβερνητική επιλογή να μην το κάνουν. Είναι, θέλουν να αποξιώσουν το σύστημα υγείας. Προφανώς είπε ψέματα προεκλογικά ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι είναι προτεραιότητα μας η υγεία. Αν ήταν προτεραιότητα, αυτή τη στιγμή θα είχαμε εξαγγείλει ότι 50% αύξηση ασούν στους μισθούς, αφορολόγητες εφημερίες, θα παίρνανε μέτρα για να σταματήσουν την αιμορραγία του να φεύγουν οι γιατροί από το δημόσιο σύστημα υγείας και να βγαίνουν οι προκηρύξεις άγονες. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Ο κ. Γεωργιάδης είναι υπουργός, δεν είναι δημοσιογράφος. Δεν μπορεί να καταγράφει απλά το πρόβλημα και να λέει ότι βγαίνουν οι προκηρύξεις και μένουν κενές θέσεις. Οφείλει να πάρει μέτρα γι' αυτό και δεν έχει πάρει μέτρα. Ακόμα και αυτό που λέει για τα απογευματινά χειρουργία, ότι θα λειτουργήσει ως κίνητρο, για τα περιφερειακά νοσοκομεία είναι αντικίνητρο, είναι χειρότερο. Γιατί ο γιατρός, ο οποίος το κριτήριό του θα είναι, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, να κάνει απογευματινά χειρουργία και να εισπράξει και να συμπληρώσει το μισθό του από εκεί, θα προτιμήσει να πάει σε ένα μεγάλο νοσοκομείο όπου μπορούν να γίνονται πολλά απογευματινά χειρουργία και να συμπληρώνει από εκεί, παρά να έρθει σε ένα νοσοκομείο του νομού όπου δεν γίνονται καν πρωινά χειρουργία. Δεν έχουμε αναισθητολόγους. Πάντα στο ίδιο έργο θεατές. Κύριε Μανουσάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε.